Κλειδώνουν και επίσημα τα επόμενα 24 ώρα τα κομματικά χρώματα τη σημαία του υποψηφίου για την Προεδρία τη Δημοκρατία Νικόλα Παπαδόπουλου. Το πράσινο φω για στήριξη τη υποψηφιότητα του Προέδρου του Δίκου ετοιμάζεται να ανάψει αύριο το τακτικό συνέδριο τη ΕΔΕΚ, επτά μέρε πριν από τι ενδοκομματικέ εκλογέ με υποψήφιου του Μαρίνο Ιζόπουλο και Διομίδη Διομίδου. Στελέχοι τη ΕΔΕΚ δεν κρύβουν τη θέση του ότι μια υποψηφιότητα για να και ομίρου θα ήταν επιλογή καθαρή νίκη, βάζοντα την και ενδεχόμενη υποστήριξη του ΑΚΕΛ στον πρώην Πρόεδρο τη Βουλή επικεφαλή του κόμματο, στην χθεσινοβραδινή του ομιλία, έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι πολιτικέ διαφορέ με κόμματα και κομματικέ ηγεσίε δεν του στερεί το δικαίωμα να διρευνήσουν τη δυνατότητα μικρών ή μεγάλων συνεργασιών. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συμπορευθεί και η τέταρτη πολιτική δύναμη. Θα ξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να ολοκληρωθεί η συνεργασία και με τα πέντε κόμματα, αλλά και με οργανώσει και προσωπικότητε. Την ερχόμενη Πέμπτη θα επικυρώσει τη στήριξή τη στην υποψηφιότητα Παπαδόπουλο και η αλληλεγγύη. Στο δίκο, παρά τι διαφωνίε και την εσωστρέφεια, εκτιμάται ότι η υποψηφιότητα του Πρόεδρου του Κόμματο θα οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά συσπήρωση. Σε κάθε περίπτωση, η δεξαμενή τη Συμμαχία Πολιτών δεν αφήνει αδιάφορα τα κόμματα που στηρίζουν Νικόλα Παπαδόπουλο και τη θεωρούν σημαντικό μαξιλαράκι αφενό για να κλειδώσουν το δεύτερο γύρο των Προεδρικών και αφετέρου για να εκλεγεί ο υποψήφιο που στηρίζουν. Την ίδια ώρα, η Πινδάρου τι αποφάσει του Πρόεδρου Αναστασιάδη για να μηχανέ.